Μια εκδήλωση γεμάτη αναμνήσεις από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 αλλά και από το δράμα που βίωσαν χιλιάδες πρόσφυγες πριν από 100 χρόνια πραγματοποιήθηκε και στο Ρέθυμνο που υπήρξε τόπος υποδοχής των προσφύγων της Μικράς Ασίας στο πλαίσιο της δράσης του εκπαιδευτικού δικτύου Αθηνά. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε στο κοινό το εικονογραφημένο κόμικ 32 σελίδων με τίτλο «Ζωές κομμένες στα δύο» που υπάρχει και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και το οποίο φιλοτεχνήθηκε σε σενάριο και εικονογράφηση του Θανάση Πέτρου και βασίζεται στην ιδέα του ιστορικού Βλάση Ακτζίδη. Ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει το κόμικ, να κατεβάσει το ιστορικό βιβλίο και να δει σε slide show την έκθεση που παρουσιάζεται εδώ πέρα σε φυσική μορφή. Ταυτόχρονα μέσα από το site θα γίνει συγκέντρωση μαρτυριών και ιστοριών από άτομα που έχουν προσφυγική καταγωγή, που έχουν να διηγηθούν ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον εκπατρισμό και την προσφυγιά. Είναι και ένα ζήτημα που βιώνουμε σήμερα, όπως μιλάμε, κοντά στην πόρτα μας, με αρκετούς Έλληνες ακόμα στη Μαριούπολη, στην Ουκρανία. Οι ζωές κομμένες στα δύο αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις ζωές των ανθρώπων της Μικράς Ασίας πριν και μετά την προσφυγιά, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες αλλά κυρίως το τραύμα του αποχωρισμού από την προηγούμενη ζωή τους. Ο πρόσφυγας από τη στιγμή που μπει σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται σε μια δύσκολη διαδικασία προσαρμογής σε νέες συνθήκες που είναι μια υπόθεση που δεν είναι πάντα απόλυτα πετυχημένη, όσο θετικές και να είναι οι συνθήκες υποδοχής που πάντοτε δεν είναι. Οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν φέτος και είναι εκδηλώσεις μνήμης δεν μπορούν να μας αφήνουν ασυγκίνητους και μας συγκινούνται και είμαστε παρόντες και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι περάσανε διαπυρός και σιδήρου για να έρθουν στην Ελλάδα. Δείχνει πως οι Μικρασιάτες μας που έφυγαν διωγμένοι από τη Μικρά Ασία ήρθαν εδώ στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο που ήταν πάντα σταυροδρόμι πολιτισμών και είχε μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε άνθρωπο που έχει ξεριζωθεί από τη χώρα του. Ήρθαν λοιπόν εδώ και ενσωματώθηκαν αλλά και μας ενσωμάτωσαν στο δικό τους τρόπο ζωής. Έχουμε γίνει ένα. Ολόκληρο το υλικό της δράσης περιλαμβάνεται στο διαδραστικό site που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση livesofrefugees.org, ενώ η εν λόγω δράση τελεί υπό την αιγίδα και με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.